Η φορεσιά που βλέπουμε εδώ είναι, είναι από την Καπαδοκία, έτσι δεν είναι? Και είναι αυθεντικό κομμάτι το οποίο έχει έρθει από εκεί. Πέστε μου, πότε φοριόταν το συγκεκριμένο ρούχο αρχικά? Η συγκεκριμένη στολή ήταν το παραδοσιακό, το νηφικό της νύφης. Δηλαδή, κάθε κοπελιά κεντούσε τη στολή της, το νηφικό της, και την πρωτοφορούσε την ημέρα του γάμου. Και το είχε ως επίσημο ένδυμα. Είναι ραμμένη στο χέρι και κεντυμένη πάλι όλη στο χέρι με ψηλό κορδονάκι. Το ύφασμα συνήθως το προμηθευόταν από την Ίγδη ή από την Κωνσταντινούπολη, επειδή περισσότεροι σύζυγοι τότε πηγαίναν και δουλεύαν, εργαζόταν στην Κωνσταντινούπολη. Δεν υπήρχε εργασία για να τους φέρει αρκετά χρήματα στην Καπαδοκία. Το χρώμα συνήθως λέγανε ότι κάθε περιοχή είχε το δικό της χρώμα. Αυτό είναι λάθος, διότι ό,τι χρώμα επικρατούσε εκείνη την περίοδο, από εκείνο το χρώμα τους φέρνανε και κάνανε τις στολές. Συνήθως ήταν τα χρώματα πια. Εδώ βλέπουμε το μπλε. Το χακί, το μπες, το πράσινο. Έχω δει και πορτοκαλί. καφέ, σκούρο βυσσινή. Σπανίως θα δούμε τέτοιο χρώμα τσόχας. Αυτά τα χρώματα ήταν. Ότι... Και αποτελείται από τι κομμάτια η φορεσιά αυτή που βλέπουμε τώρα? Το βασικό, το οποίο μέσα πρέπει να υπήρχε και ένα γυλαίκο, πάλι κεντυμένο και εκείνο, με χρυσό περισσότερο. Το γυλαίκο, εσωτερικό φοριότανε? Από το εσωτερικό. Το ζωνάρι και την ποδιά. Η τσόχα, δεν υπάρχει κουμπί πάνω στη τσόχα, επανωτίζει το ένα το κομμάτι πάνω στο άλλο και μετέπειτα βάζανε το ζωνάρι. Και το συγκρατούσε το ζωνάρι μόνο? Ναι. Μέσα υπάρχει, ξέχασα να σας πω, δύο κορδελάκια είχαν συνήθως, τα οποία δέναν μεταξύ τους και μετά το επανωτίζανε και το δένανε με το ζωνάρι. Συνήθως και εκτός από το ζωνάρι είχαν ένα άλλο υφαντό, πολύχρωμο, τετράγωνο, το οποίο το κάνα τριγωνικό και αντί για ζωνάρι το βάζανε στη μέση και στο πλάι και το δένανε στη μέση και πάνω έμπαινε η ποδιά. Συνήθως και κάτω από τη τσόχα φορούσαν και το εντερί. Το εντερί ήταν το εσώρουχο? Όχι. Ήταν φορεσιά και εκείνο, πιο λεπτό στο ύφασμα και συνήθως το φορούσαν από κάτω για να μπορούσαν να προστατευτούν και από το κρύο. Και φορούσαν και βράκα. Η βράκα ήταν στο ίδιο χρώμα με το γυλαίκο. Ήταν πιο λεπτό το ύφασμα. Και κάτω φορούσαν πλεχτή κάλτσα. Κάλτσες ήταν πλεχτές, πολύχρωμες. Και για παπούτσι φορούσαν ή για αλυστερή παντόφλα που φέρνανε από Κωνσταντινούπολη ή πάλι ένα μικρό χαμηλό παπουτσάκι. Και εκείνο το προμηθευόταν από εκεί, γιατί δεν υπήρχε κάτω στην Καπαδοκία. Μαντήλα φορούσαν, δεν ήταν πολύ πολύχρωμης όπως αυτή. Ήταν μονόχρωμη και γύρω-γύρω ήταν το σχέδιο και το λουλούδι. Και δεν δενότανε κάτω στο σαγόνι και πάνω στο κεφάλι. Τώρα επειδή ήταν και νηφική στολή, μπορούμε να πούμε ότι η νύφη φορούσε... Από μία γιαγιά που είχα πάρει κάποιες συνεντεύξεις, μου είχε πει ότι στην αρχή φορούσαν στις νύφες στο κεφάλι ένα σημαίνιο τάση, μετά ένα άσπρο μαντήλι και μετά φορούσε τη μαντήλα την άσπρη και η οποία σκεπαζόταν με ένα διάφανο άσπρο, το οποίο ας πούμε δεν φαινόταν το πρόσωπό της καθόλου και το πρόσωπο της νύφης ο γαμπρός συνήθως το έβλεπε, λέει, μετά το γάμο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπήρχαν κοσμήματα σε αυτή τη φορεσιά, την νηφική? Φλουριά και λίρες. Όσο πλούσιος ήταν ο γαμπρός, τόσο περισσότερα φλουριά κρεμούσαν, λίρες, κορδόνια, πεντόλυρα, δυο μισάρια που λέμε εμείς. Από εκεί φαινόταν δηλαδή το πόσο πλούσιο γάμο έκανε. Πάντως κάθε στολή έχει τη δική της ιστορία. Εγώ συγκινούμαι κάθε φορά που φοράω τέτοια στολή όταν χορεύω. Έχω τη προγιαγιάς μου. Αυθεντική και τη φοράτε όταν χορεύετε? Ναι. Mm-hmm. Και η μαμά μου στη φωτογραφία πίσω έχει τη προγιαγιάς της και είναι ακριβώς από πίσω και χορεύει. Ήταν η οικογένεια στενάδεμένη. Συγγενείς ήταν πάντοτε στενάδεμένη και πάντοτε...
Ο ένας συγγενής στήριζε τον άλλον. Το θέρος, όλες οι εργασίες γινόταν ομαδικά. Ζούσανε από τα προϊόντα που παράγαν. Είχαν συνήθως και ζώα στο σπίτι, πρόβατα ή γελάδια. Δεν είχαν κατσίκια. Και ο λόγος? Ο λόγος γιατί το θεωρούσαν, λέει, ζώο του διαβόλου στην αρχή. Ναι. Δεν είχαν. Παράγανε ρεβίθια, φασόλια, σιτάρι, αγροτικά προϊόντα, το γάλα τους, το τυρί τους από τα ζώα. Και άμα κάναν κάποιες ανταλλαγές όταν είχαν περισσότερη παραγωγή, την αλλάσανε με άλλα προϊόντα από άλλα χωριά. Τα κυριότερα χρηστικά αντικείμενα ποια ήταν? Στο σπίτι της... Τα οικιακά. Η κατσαρόλα, το σινί, το τσολμέκι που λέγαμε, το χελκί. Το τσολμέκι τι ακριβώς? Το τσολμέκι είναι ένα πύληνο, είναι χειροποίητο. Το βάζανε το φαγητό και το βάζανε μέσα στο ταντούρι. Και το ταντούρ είναι? Είναι ένας τρόπος μαγειρέματος, εστίας μαγειρέματος. Ήταν μία τρύπα μέσα στη γη, που υπήρχε ένας σωλήνας και γινόταν εξαρισμός. Εκεί βάζανε κάρβουνα και βάζανε το τσολμέκι με το φαγητό μέσα στα κάρβουνα και μαγειρευόταν και το βγάζανε. Πάνω είχε μία πλάκα και πάνω από την πλάκα από το ταντούρ, γιατί ήταν μέσα στη γη αυτό, είχαν τα χαλιά. Είχαν τα χρέμια που λέγαμε. Και αυτό ήταν στο εσωτερικό του σπιτιού. Είχαν και εξωτερικά, αλλά και το είχαν και ως εστία θέρμανσης. Επειδή δεν είχαν άλλο τρόπο να ζεσταθούν. Και επειδή δεν είχαν και δέντρα πολλά, ξυλία, χρησιμοποιούσαν τις βουνιές, τις ακαθαρσίες από τα ζώα της, και τα οποία τα βάζαν μέσα στο ταντούρι, τα ανάβανε. Και με εκείνα θερμαινόταν όλος ο χώρος. Και τελευταία που πήγα και εγώ σε κάποια σπίτια δεν είδα, είχαν το χοντσά. Είναι ένας χαμηλός σοφράς, είναι αυτός ακριβώς από πίσω ο ξύλινος. Και εκεί πάνω τρώγανε. Είχαν την κατσαρόλα, πύληνη κι αυτή, η μπακυρένια, το μαστραπά, μπακυρένιος, ξύλινα κουτάλια. Δεν είχαν γυάλινα, το γυαλί δεν το χρησιμοποιούσαν κάτω, περισσότερο πύληνο και άλλου. Τα χάλκινα, αυτά τα μπρούτζινα που λέμε. Ναι. Το πιο σημαντικό σημείο στο σπίτι ήταν ποιο? Συνήθως δεν είχαν πολλά δωμάτια. Είχαν δύο δωμάτια ή ένα δωμάτιο, χώρια ή κουζίνα. Και όλοι συνήθως ένα δωμάτιο μέσα μένα, γιατί φοβόταν κιόλας και μέναν όλοι μαζί. Κοιμόταν σχεδόν όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο. Αυτοί που είχαν περισσότερα χρήματα είχαν περισσότερα δωμάτια, αλλά συνήθως μένανε και τα παιδιά μαζί με τους γονείς, οπότε προσθέτανε δωμάτια δίπλα στο δωμάτιο που είχαν οι γονείς και έτσι μένανε 2-3 οικογένειες ο ένας δίπλα στον άλλον για να προστατεύουν. Το θρησκευτικό στοιχείο τι ρόλο έπαιζε? Πολύ θρησκόληπτη, ενώ πιστεύανε πάρα πολύ, γι' αυτό όταν τους ζητήθηκε ή να αλλαξοπιστήσουν, αυτοί προτιμήσαν να αλλάξουν τη γλώσσα, να μιλήσουν τα καραμαλίδικα, τα τουρκικά, παρά να αλλάξουν την πίστη τους. Είχαν 4-5 εκκλησίες στο χωριό. Ήταν της Αγίας Σοφίας, των Ταξιαρχών, των Ταξιαρχών, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Γεωργίου. Ήτανε πάρα πολύ πιστοί, κρατούσαν τις νηστείες, γιατί θυμάμαι έλεγε η γιαγιά μου, συγκεκριμένα τρώγανε τις απόκριες αυγό, με αυγό κλείναν το στόμα, με αυγό ανοίγαν το στόμα την Ανάσταση. Και ήτανε και συνεχίζαν και νηστεύανε και εδώ φυσικά. Τι είναι αυτό που σας έχει μείνει εσάς από τις παιδικές αφηγήσεις των ανθρώπων, των δικών σας που ήρθαν εδώ? Πολλά. Γιατί από μικρή ήξερα ποια είμαι, από πού προέρχομαι. Συνήθως ο παππούς, οι παππούδες φροντίζαν να μας εξητερούν περιστατικά και ιστορίες ως παραμύθια. Και αυτά μας έχουν μείνει. Εγώ νομίζω ότι ξέρω, όταν μου αφηγούνται κάποια ιστορία, νομίζω ότι την γνωρίζω αυτή την ιστορία από εκεί, διότι την άκουγα σαν παραμύθια από τον παππού. Όταν ήμασταν μικρά και πηγαίναμε. Τα πάντα, τι να σας πω, δεν...
Είναι πολλά και δεν έχει μείνει κάτι συγκεκριμένο στη μνήμη. Ναι. Πάντως είναι δύσκολο να έχεις δύο πατρίδες. Πολύ ικανοποιημένη από τα αυτά που έχουν συλλέξει και έχουν προσφέρει ο κόσμος. Και εγώ με τη σειρά μου έχω προσφέρει αρκετά αντικείμενα. Από τη γιαγιά μου που ήρθε από την Προύσα, της Μικράς Ασίας, από τα Ιβαλή, την άλλη τη γιαγιά μου. Και όλοι εδώ, στα Σήμαντρα, θέλουμε από αυτή την εκπομπή να μας ακούσουν και οι υπόλοιποι Σημαντρινοί να έρθουν να δώσουν ό,τι αντικείμενο παλιό να αξιοποιηθεί στο χώρο, γιατί υπάρχουν και άλλα χτίρια τα οποία θέλουμε να γεμίσουμε και άμα μας επιτρέπει και ο πρόεδρος του χωριού να αξιοποιήσουν αυτά τα πράγματα. Η προσπάθεια τους είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουν πολλά αντικείμενα τα οποία έχουν καταγραφεί κατά καιρούς και όλες οι Σημαντρινές έχουν θέληση για να κάνουμε αυτό το πράγμα ένα δημιουργικό κέντρο και να έρχονται όχι μονάχα οι τοπικοί, τα σχολεία τα τοπικά και οι γύρω δημότες από το Δήμο Προποντίδας να κάνουν σαν εκδρομές με τα μαθητικά σχολεία, να έρθουν να δούνε τι υπάρχει λαογραφικά αντικείμενα που πρέπει να αξιοποιηθούν και πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια θα φέρει και άλλους κοντά μας να συμπληρώσουμε και άλλα αντικείμενα. Υπάρχουν πάρα πολλά που για μας μερικοί θα έχουν πεταμένα εδώ και εκεί να αξιοποιηθούν με αυτή την ευκαιρία, γιατί η προσπάθεια των γυναικών είναι σημαντική. Όλες οι γυναίκες μαζί ενωμένες και οι παλιοί και οι καινούργοι πιστεύω ότι θα δώσουν μια καλύτερη νότα σε αυτά που ξεκινήσαμε και να έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Και αυτό το κομμάτι της ιστορίας σου αναφορά δεν έχει καταγραφεί. Αυτά είναι πρόσφατα στοιχεία τα οποία έχουμε και γενικώς, ναι, μιλάω γενικώς αυτή τη στιγμή. Είναι ένα κομμάτι με το οποίο δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει, γιατί τείνουν και αυτά σιγά σιγά να χαθούν. Οπότε θα είναι πολύ δύσκολο μετά να βρούμε μια άκρη όσον αφορά τον τρόπο ζωής. Πηγές υπάρχουν, απλά πρέπει να διατηρηθούν αυτές οι πηγές, να ταξινομηθούν, να υπάρχουν, θα έλεγα έτσι, προς χρήση και προς έρευνα όποιου θέλει να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα και πρέπει να είναι καταγεγραμμένο. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι και μας αφορά όλους, η δημιουργία ενός ιστορικού αρχείου ή και αυτό το ίδιο μπορεί να είναι κομμάτι ενός ιστορικού αρχείου. Είναι αλήθεια ότι εδώ στην περιοχή οι κάτοικοι άρχισαν να ψάχνουν τις ρίζες τους πολύ αργά. Και αυτό γιατί. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς έλκουν την καταγωγή τους από την Καπαδοκία. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους ήταν τουρκόφωνοι. Λοιπόν, και αυτό είχε ένα πρόβλημα ως προς το να βγάλουν προς τα έξω αυτόν τον πολύ σημαντικό πολιτισμό τον οποίο διέθεταν. Όταν τελικά έπεσε αυτός ο μύθος και οι φόβοι όλοι διαλύθηκαν, άρχισε η ίδια η Ανατολία στην Τουρκία να ανεβαίνει τουριστικά και είδαν τι πλούτος υπάρχει στην Καπαδοκία, άρχισαν να ασχολούνται οι περισσότεροι με την Καπαδοκία και να μην φοβούνται πλέον και οι Καπαδόκες να βγάλουν προς τα έξω την ιστορία τους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έγινε εδώ πέρα στα Σήμαντρα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει αρκετό υλικό. Χάθηκαν όμως πολλές ευκαιρίες για να πάρουμε μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν καταστάσεις και πρέπει σήμερα να φτιάξουμε, να συνδέσουμε τα κομμάτια αυτού του παζλ πολύ πιο δύσκολα από ό,τι αν είχαμε ξεκινήσει 20 χρόνια ή 30 χρόνια πριν. Η έρευνα εδώ στα Σήμαντρα ξεκίνησε, θα έλεγα, δειλά από τις σχολικές μονάδες την δεκαετία του 80. Έρευνα επιστημονική ξεκίνησε γύρω στο 90 και από εκεί και μετά έχουμε στοιχεία τα οποία βέβαια δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας όπως θα έπρεπε για άλλους λόγους, διότι πρόκειται για έρευνα με πρωτογενές υλικό το οποίο δεν μπορεί να το αντιληφθεί κανείς εάν τυχόν το δώσουμε έτσι χωρίς κάποια επεξεργασία. Χρειάζεται επεξεργασία και στη συνέχεια να μπορέσει να αξιοποιηθεί αυτό από όχι άλλους ερευνητές αλλά κυρίως από τους κατοίκους να αποτελέσει έναυσμα για να σου δώσουν και άλλα στοιχεία να προχωρήσεις και άλλο αυτήν την έρευνα. Θέλω να πιστεύω πως σιγά σιγά θα δοθεί αυτή η δυνατότητα. Εγώ στις γυναίκες, τις οποίες εγώ με τη σειρά μου πρέπει να τις συγχαρώ, πρέπει να τις πω πως σαν σύλλογος θα πρέπει να ξεκινήσουν
κάποιες εκδρομές σε διάφορες περιοχές όπου αντίστοιχες συλλογές και μουσεία έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Το Εθνολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, ίσως είναι το καλύτερο στον ελλαδικό χώρο. Εκεί μπορούν να πάνε με μια χαλκιδικιώτησα, διότι αυτή που το έχει έτυχε να παντρευτεί στην Αλεξανδρούπολη έναν Θρακιώτη και έμεινε εκεί, είναι χαλκιδικιώτησα, λοιπόν να την επισκεφτούν, θα τους βοηθήσει πάρα πολύ, έχει τις γνώσεις ώστε πραγματικά να φέρουν σε πέρα σε αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Να τους βοηθήσει τη συλλογή. Στο πώς μπορούν να συλλέξουν. Αξιοποίηση στην τεκμήριωση, προσέξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή εκείνο που πρέπει να γίνει. Είμαστε εδώ πέρα και βλέπουμε αντικείμενα. Δεν υπάρχει μία λίστα, ένας κατάλογος πρώτα απ' όλα. Από εκεί ξεκινάμε. Ποιος, πού, πώς και γιατί. Έτσι. Από εκεί και μετά, αφού κάνουμε το δελτίο, να έχουμε μία αποδελτίωση των πάντων, έχουμε μία φωτογραφία, την βλέπουμε. Ποια είναι αυτή η φωτογραφία, πότε έχει πάρθει η φωτογραφία, ποια είναι τα άτομα. Δηλαδή η τεκμηρίωση που πρέπει να έχει το κάθε αντικείμενο, ούτως ώστε να μπει σε μία βάση δεδομένων για να αρχίσει να συνδέεται με το άλλο αντικείμενο και έτσι να αποτελέσει ιστορικό υλικό αυτή η όλη προσπάθεια. Αυτός ο χώρος ήταν η σαλοτραπεζαρία παλιά, το καλό τους δωμάτιο που δεχόταν τους πολύ επισήμους της Αραβώνης, τους γάμους και αυτά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή εμείς το έχουμε εμπλουτισμένο με κάποια αντικείμενα που εκπροσωπούν πολλούς χώρους από ένα σπίτι του επικισμού, γιατί δεν έχουμε όλους τους χώρους για να τους εκμεταλλευτούμε ανάλογα. Ναι. Και είναι και πολλά αντικείμενα που ήρθαν από εκεί, έτσι. Ναι, ναι. Όπως είναι το σεντήρι που λέμε, που ήταν αποθηκευτικός χώρος και ήταν από πάνω σκεπασμένο με κάποιο χρέμι, κυλίμια τα λέγαμε, ναι. Και καθότανε και πάντα αυτό βρισκόταν κάτω από παράθυρο, γιατί καθότανε και βλέπανε έξω. Και ήταν και αποθηκευτικός χώρος και βάζανε τα τρόφιμα μέσα. Ναι. Από εκεί ήταν οι πινακωτές που είναι στην κουζίνα που ήταν, οι πιατοθήκες που βάζανε τα πιάτα τους στην κουζίνα, τα μπουφεδάκια, ναι. Εδώ βλέπουμε στον τοίχο, έχετε βάλει, είναι πινακωτές. Ναι, είναι πινακωτές. Εδώ τώρα στο χώρο βλέπουμε κάτω ένα σοφρά. Ναι. Τις κατσαρόλες, το σίδερο που βάζανε τα κάρβουνα για να σιδερώσουνε, ένα τσίγκινο πιάτο. Τις κατσαρόλες, αν βλέπω καλά, λίγο τα πλακερά που λέγαμε. Ναι. Η ραπτομηχανή που ήρθανε από εκεί αυτές οι μηχανές. Mm-hmm. Οι πινακωτές μας από διάφορες κυρίες. Είναι το κερμένι που γύριζε και λέπτυνε το μαλλί και το έκαμνε κλωστή για να πλέξουνε, γιατί δεν είχαν κλωστές τότε. Είναι τα δάχτυλα που θερίζανε. Έχουμε και το ύφασμα, αλλά δεν προλάβαμε να το βάλουμε, που βάζανε μέσα στις πινακωτές, το βάζανε μέσα και εκεί βάζανε το ψωμί και το ξανασκεπάζανε με το υπόλοιπο για να φουσκώσει να έρθει για να το φουρνίσουν. Βρισκόμαστε λοιπόν στην κρεβατοκάμαρα. Εδώ φαίνεται ότι οι γυναίκες ήταν χρυσοχέρες. Τα κοφτά είναι χειροποίητα και τα μαξιλάρια που βλέπουμε είναι χειροποίητα. Το κέντημα είναι το σπροκέντημα αυτό που κάνανε οι μαμάδες μας, οι γιαγιάδες μας. Το κρεβάτι αυτό εδώ είναι το παραδοσιακό κρεβάτι, το σιδερένιο, όπως το βλέπετε, με τους κρεβατόγερους, τις κουβέρτες. Το πάπλωμα το παραδοσιακό που καπλαντίζανε παλιά οι γυναίκες. Το μπαούλο με το μπαουλοσκέπασμα. Από πάνω τα χαλιά που βάζανε πάνω στο μπαούλο, τα στρώνανε έτσι και τα διατηρούσαν έτσι πάνω από τον μπαούλο. Το έπιπλο με το καθρέφτη που το χρησιμοποιούσαν μέσα στην κρεβατοκάμαρα, η ντουλάπα η παραδοσιακή, το βαλιτσάκι, όλα είναι παλιά αντικείμενα. Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι από παππούδες πολύ παλιές, πάρα πολύ παλιές. Ποια τμήματα έχετε, ποια είναι η δραστηριότητά σας τώρα? Αυτόν τον καιρό κάναμε ενέργειες, μαζεύαμε αυτά τα πράγματα όλα που βλέπετε. Από κυρίες, από σπίτια, από γιαγιάδες, από τις μητέρες μας, για να μαζέψουμε όλο αυτό το υλικό και να δημιουργήσουμε αυτούς τους χώρους εδώ, όπως τους βλέπετε τώρα. Βέβαια, δεν ήταν δύσκολο, γιατί οι περισσότερες κυρίες ανταποκρίθηκαν σε αυτό. Τώρα, από ό,τι βλέπουμε, επειδή το είδαν οι κυρίες πώς το κάναμε το σπιτάκι το συγκεκριμένο, πιστεύουμε ότι θα έχουμε πολύ περισσότερη προσφορά σε πράγματα που έχουν κρυμμένα στις αποθήκες τους, στα σπίτια τους, που δεν τα χρειάζονται, που τα έχουν, ας πούμε, παραμελημένα και εδώ θα πάρουν αξία. Θα τα εκθέσουμε για να τα βλέπουν ο κόσμος. Όπως, ας πούμε, από τις μητέρες μας που πήραμε κάποια πράγματα, πιστεύω ότι πολλές κυρίες θα ανταποκριθούν τώρα. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας για το επόμενο διάστημα? Τι έχετε στο πρόγραμμα να κάνετε μέσα από το Σύλλογο Γυναικών?
Έχουμε πολλά στο μυαλό μας, πολλά πράγματα να κάνουμε. Να βοηθήσουμε κάποιες οικογένειες, να προχωρήσουμε και παραπέρα. Θέλουμε να συνεργαστούμε, να μαζεύουμε κάποια και τρόφιμα ακόμα και κάποια ρούχα, τα οποία δεν χρειάζονται οι οικογένειες, να τα μαζεύουμε εδώ και να συνεργαστούμε με τον Ερυθρό Σταυρό. Έχουμε κάποια κυρία που μας έχει κάνει την πρόταση και πιστεύουμε να το πραγματοποιήσουμε και αυτό. Από τον κύριο Σαπουντζή ακούσαμε πριν μία πρόταση η οποία έχει να κάνει με το χώρο συγκεκριμένα, με εκδρομές παρόμοιους χώρους, οι οποίοι είναι καιρό που έχουν γίνει και έχουν μία μεγαλύτερη δραστηριότητα και μία μεγαλύτερη οργάνωση. Έχετε σκοπό να στραφείτε προς αυτήν την κατεύθυνση, να πάρετε ιδέες για την λειτουργία, για το πώς ακριβώς μπορεί να οργανωθεί καλύτερα ένα ελογραφικό μουσείο, πώς να γίνει η καταγραφή και πώς να γίνει η στήριξή του? Βεβαίως, όλες οι προτάσεις είναι δεκτές και εμείς ξεκινήσαμε το αντικείμενο αυτό τώρα. Ό,τι μπορέσαμε κάναμε από μόνοι μας, δεν είχαμε βοήθεια από κανέναν. Ας πούμε ό,τι στήθηκε εδώ μέσα, στήθηκε από δική μας προσωπική εργασία και θέλουμε να πάμε να δούμε κάποιους χώρους, να δούμε αν υπάρχουν, μπορούμε να πάρουμε κάποιες προτάσεις κι εμείς, ναι, για να καλυτερέψουμε τον χώρο μας εδώ πέρα βέβαια. Του χαγιαδιού μου τα σλαμά, τα χτσερενιούν το φτεύει. Νενιμ, νενιμ, ουγιουρμουλά, για βρουμ κουτσουκ που γιουρμουλά. Νανι, νανι, μικρό. Πάντριας κι ακόμα πιο